Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, δική μας η χαρά, κύριε Μαραβίγια. Νομίζω, Χρήστο, να αρχίσουμε από τα εθνικά. Από τα εθνικά έχουμε, περιμένουμε σήμερα το βράδυ 9.30 ώρα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πρέπει να κόψουμε τον βήχα στην Τουρκία, κύριε Βουλευτά. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του οποίου την ομιλία θεωρώ ότι περιμένουν όλοι οι Έλληνες με ενδιαφέρον, θα αναδείξει το ρόλο της πατρίδας μας ως ένα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και φυσικά δεν μπορεί παρά να κάνει και αναφορά στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και τις προκλητικές δηλώσεις που όλοι γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα από τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς και τις πολλαπλές αμφισβητήσεις από διάφορα χείλη της ελληνικής κυριαρχίας. Και ξέρετε, ο Πρωθυπουργός έδωσε ήδη μια πρώτη απάντηση προχθές την Τετάρτη, στη διάρκεια του γεύματος που παρέθεσαν οι ομογενειακές οργανώσεις στη Νέα Υόρκη. Διακήρυξε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί bullying από επιθετικούς γείτονες. Και τόνισε ότι οι προκλήσεις απέναντι στην ελληνική κυριαρχία είναι εντελώς απαράδεκτες. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το μήκος κύματος θα κινηθεί και η σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και νομίζω ότι είχε γενικώς πλην της απόψινης ομιλίας. Ο Πρωθυπουργός είχε πολλαπλές ευκαιρίες σε αυτή του την επίσκεψη στις ΗΠΑ και σε διάφορες συναντήσεις, όπως και στην ένδειξη τύπου που έδωσε στο CNN. Νομίζω ότι ανέδειξε για άλλη μια φορά με τρόπο ξεκάθαρο, σαφή και κατηγορηματικό τις ελληνικές θέσεις. Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, κύριε Μαραβέη, και το σχολιάσαμε προηγουμένως με τον Χρήστο εδώ, στον αέρα του Radio North, πως σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές θα περιμέναμε ένα αραγές εθνικό μέτωπο, δηλαδή όλα τα κόμματα να βάλουν πλάτη ώστε να απαντήσουν με μία φωνή στην τουρκική επιθετικότητα. Διακρίνουμε δυστυχώς πως ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη, μιλώ για τον ίδιο, ούτε για τον κύριο Κατρούγκα, ούτε για τον κύριο Ηλιόπουλο, δεν έχει βγει να πει μισή λέξη για τα όσα, θα μου επιτρέψετε, χυδαία καταλόγησε στη χώρα μας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος Ερντογάν. Πού το αποδίδεται αυτό? Δεν είναι το μόνο, ας πούμε, σύμβαμα που έχουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως. Νομίζω ότι και σε άλλες συγκυρίες είδαμε ότι ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δεν έχει διστάσει επανειλημμένα να εκθέσει τη χώρα, να το πω έτσι πάρα πολύ, πολύ λαϊκά, να βγάλει τη χώρα στη σέντρα και πραγματικά εντελώς αδίκως. Αναφέρομαι και στην απόφαση του δικαστηρίου για το αν ήταν ελληνικό έδαφος η νησίδα με τους 38 μετανάστες, για τα ψεύδη για το θαμμένο παιδί κτλ. Μπορώ να σας παραθέσω μια πλειάδα τέτοιων επεισοδίων όπου η αντιπολίτευση δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δεν διστάζει κυριολεκτικά να ρεζιλέψει τη χώρα σαν να μην έπρεπε τα ελληνικά κόμματα, όταν τουλάχιστον μιλάμε για τέτοια νευραλγικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, να παίζουν εθνική Ελλάδα. Δεν μπορώ πραγματικά να το κατανοήσω και πραγματικά το θεωρώ άλλη μία έκφανση του λαϊκισμού του Αλέξη Τσίπρα. Μας δίνει καθημερινά τέτοιες λαβές, σε εμάς τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία, για να μπορούμε να τον κατηγορήσουμε, όπως λαϊκισμός είναι και η συμπεριφορά του σε ό,τι αφορά τις τιμές του ρεύματος και την κρίση ενέργειας και πολλά άλλα. Δυστυχώς βέβαια δεν θα έπρεπε να μπαίνουν όλα στον ίδιο τορβά. Το κάνει, θα κριθεί πιστεύω από τους πολίτες. Θα κριθεί από τους πολίτες και νομίζω μας δίνεται την καλύτερη πάσα να πάμε στο
Μεγάλο θέμα το οποίο ταλανίζει την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, νομίζω, Χρήστο, και δεν είναι άλλο από αυτό της ακρίβειας. Σήμερα είχαμε νέες δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νάσου Ηλιόπουλου, όπου μεταξύ άλλων σας προτρέπει να σταματήσετε να επιδοτείτε την εσχροκέρδεια και ζητά επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο. Καταρχάς, είναι εφικτή, είναι δυνατή η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ? Καταρχήν ήταν μια πολιτική επιλογή η οποία, μάλιστα, ό,τι και να λέει σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν εδράζεται σε αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης. Ήταν μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό το γνωρίζουν καλά και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ασχέτως του ότι προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο και προσπαθούν κατά βάση να κοροϊδέψουν την ελληνική κοινωνία, θεωρώντας ότι δεν έχει πολιτική μνήμη ο ελληνικός λαός. Από εκεί και μετά, πάρα πολλές φορές η αξιωματική αντιπολίτευση έχει προβεί σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις, όπως για παράδειγμα ότι έχουν διπλασιαστεί οι αποκοπές ρεύματος, ότι το ρεύμα είναι ακριβότερο στην Ελλάδα, ότι ακριβώς όπως είπατε η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια, αλλά για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν καλοδουλεμένο προπαγανδιστικό μηχανισμό αντιστρέφει την πραγματικότητα. Η κυβέρνηση πράττει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που αναμασούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτά τα fake news. Ανακτά τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας και τα κατευθύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, απορροφώντας μέχρι και το 90% των αυξήσεων, όπως έχει πει πρόσφατα και στη συνέντευξή του και ο Κώστας ο Σκρέκας. Πρώτη η ελληνική κυβέρνηση και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προνόησε ώστε οι εταιρείες ενέργειας να επιστρέψουν τα υπερέσοδά τους στον κρατικό προϋπολογισμό και μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό στην κοινωνία. Θεσμοθετήθηκε η εφταρχή εισφορά του 90% στα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Οκτωβρίου του 2021 μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2022. Και σημειώνουμε ότι μόλις 10 μέρες πριν η Ισπανία, γιατί έχουν εξυμνηθεί τα κράτη της Ιβηρικής Χερσονήσου από τον κύριο Τσίπρα. Μόλις λοιπόν πριν από 10 μέρες η Ισπανία ανακοίνωσε τέτοιου είδους έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ με τον νέο μηχανισμό λειτουργίας της χοντρεμπορικής αγοράς, η ανάκτηση αυτών των υπερεσόδων γίνεται πλέον στην πηγή και αποδίδεται πίσω στους καταναλωτές κατευθείαν. Δεν χρειάζεται δηλαδή καν να περάσει μέσα από τις εταιρείες. Νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα σε αυτό πρωτοπόρησε και ήρθαν αρκετά κράτη και η Γερμανία αρκετά αργότερα να μιμηθούν τον ελληνικό τρόπο στήριξης των νοικοκυριών. Κύριε Μαραβεγιά, μιας και μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Άνοιξη, καλοκαίρι, κάποια στιγμή θα γίνουν όταν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι τα θέματα στα οποία πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση? Γιατί έχω ένα μήνυμα, παράδειγμα, ακροατή μπροστά μας, που λέει ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι η ακρίβεια και κατά δεύτερον βάζει ο κακός της εαυτός λόγω έλλειψης ουσιαστικής αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι αυτή η κυβέρνηση σε αυτούς τους τελευταίους μήνες πριν από τις εκλογές, γιατί όποτε και να γίνουν κάποιοι μήνες απομένουν μέχρι την εκλογική αναμέτρηση, έτσι, δεν έχει να κάνει τίποτα περισσότερο. Κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω πώς αξίζει ο κόπος να ασχολείται κανείς και με αυτού του επίπεδου την αντιπολίτευση και να την αντιμάχεται. Θεωρώ ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας,
είναι να αναδείξουν αυτό το σπουδαίο κυβερνητικό έργο που έγινε και που ουσιαστικά δεν αφήνει καμία κοινωνική ομάδα η οποία δεν δέχτηκε ευεργετικές επιδράσεις από αυτό το κυβερνητικό έργο. Είτε μιλάμε για τα νέα ζευγάρια, είτε μιλάμε για τα νέα παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές, για τους μαθητές, για τους μακροχρόνια ανέργους, για τους ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να χαλάει και να καταστρέφονται μέσα στην δεκαετή οικονομική κρίση και να αναγκάζονται να περνάνε τη ζωή τους μέσω επιδομάτων. Όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, η μείωση της φορολογίας που αφορά όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Αυτό το σπουδαίο κυβερνητικό έργο, η ψηφιακή μεταρρύθμιση, όσο θα με αφήνετε να μιλάω, εγώ θα σκέφτομαι πτυχές αυτού του σπουδαίου κυβερνητικού έργου. Αυτό λοιπόν το έργο πρέπει να αναδείξουμε εμείς της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το έργο είναι που θα πρέπει να θυμίσουμε, να τσιμεντώσουμε αν θέλετε τη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Να βγείτε στην κοινωνία. Ώστε την κατάλληλη στιγμή να σκεφτούν ότι μπροστά στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας η απάντηση θα είναι μονόδρομο. Και ξέρετε τι είναι αυτό που ζορίζει περισσότερο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ότι εμείς αναδεικνύουμε αυτό το δίλημα. Τους πειράζει αν αισθάνεσαι μειονεκτικά για τον αρχηγό σου. Πρέπει να αναμετρηθείς με τη συνείδησή σου πρωτίστως. Εμείς είμαστε περήφανοι που ο αρχηγός αυτής της μεγάλης παράταξης είναι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτόν έχουμε στη σημαία μας. Αυτόν θέλουμε πρωθυπουργό και την επόμενη μέρα της αυτοδύναμης πάλι κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έδειξε η πράξη πώς μπορεί να κυβερνηθεί αυτή η χώρα. Η λύση είναι μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θεωρώ ότι είναι ένας στόχος Μάλιστα. που θα κατακτηθεί και θα μου επιτρέψετε να είμαι και υπεραισιόδοξος ότι δεν θα κατακτηθεί καν με δυσκολία. Μάλιστα. Κύριε Μαραβάγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.